Συνέγινε έσμο κατακλείδι, αν καταλάβατε, από όλα αυτά που συμβαίνουν και όλα αυτά που σας είπα, που σας πω. Η προδοσία είναι πολύ συγκεκριμένη και οι άνθρωποι, οι τρεις αυτοί, με πρόδωσαν και ουσιαστικά, όχι μόνο με πρόδωσαν, αλλά σκηνοθέτησαν και όλο το σενάριο να μείνω φυλακή όσο πιο βαθιά γίνεται και να εκτελέσουν τις εντολές του καθεστώτος. Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα πολλές υπόνοιες υπήρχαν για προδοσία και για πρακτορική, αλλά εγώ δεν μπορώ να μείνω στο γεγονός το τι λέει ο καθένας. Είναι το θέμα τι πράξανε. Με τα λόγου γνώσεως σας λέω ότι αυτά τα τρία άτομα είναι προδότες δικοί μου, προδότες της πατρούας ουσίας και προδότες που με θέλαν στη φυλακή, όχι μόνο να σου κάνουν και κακό δηλαδή, για να εκτελέσουν μέχρι το τέλος αυτό που έχουν κάνει. Συνέλληνες μου, για μένα είναι τελειωμένα τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν. Το ότι τους δίνω ευκαιρία να ξεκινήσουν από τη βάση δεν υπάρχει να ξεκινήσουν από τη βάση. Σταματάτε οτιδήποτε μαζί τους, όπως είπα και σε προηγούμενο βίντεο. Όποιος θέλει πάει μαζί τους και τους ακολουθεί να πάει όπου θέλει. Και επειδή η αδερφή μας, η Κύπρος, η κόρη της Ελλάδας, η κόρη της Ελλάδας, η Κύπρος, αλλά και όλοι οι συνέλληνές μου στο εξωτερικό, που έχω άπειρο σεβασμό και τεράστια τιμή για αυτούς, Αυστραλία, Γερμανία, Αμερική, Βέλγιο, Ιταλία, Τσεχία και όπου ανοίξει, εκεί που ήταν η κεντρική, η υποτίθεται κεντρική, τα γραφεία που φιλοξενούσε όλο αυτόν τον κόσμο για να εργάζομαι μαζί σας, τώρα επειδή έχετε πολλά γραφεία κεντρικής και επειδή όλοι γίνατε κεντρικοί και επειδή όλοι είστε κεντρικοί, γιατί κεντρικοί είμαστε, θυμάστε που σας έλεγα είστε το έθνος των ηγετών. Μάλιστα, εσείς είστε ηγέτες μου και μου λέτε τι να κάνω. Και εσείς με έχετε ηγέτη να σας λέω πώς να κινηθούμε. Ποιος διατάζει ποιον τώρα είναι αμφίβολο. Εσείς διατάζετε εμένα τι πρέπει να κάνω. Ο στόχος και σκοπός όμως μας διατάζει όλους. Γιατί είναι μέσα μας, γιατί δημιουργηθήκαμε με αυτόν και δεν αντέχουμε τίποτα παραπάνω και λιγότερα από αυτά που είμαστε δημιουργημένοι. Έρχονται δώρα μεγάλα, έρχονται εξηγήσεις της πραγματικής δημιουργίας, όπου εκεί θα κοπούν όλα, δόγματα, γλώσσες, σύμβολα και θα δείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα. Όλα ό,τι υπάρχει και βλέπετε γύρω σου είναι μέσα σε μια ανάπτυξη πλατφόρμα της δημιουργίας, της δικιάς σου και της ίδιας της δημιουργίας. Έρχονται τεράστιες αποδείξεις, έρχονται σιγά σιγά γιατί πρέπει και εσείς να εργαστείτε. Βεβαίως συνέλληνες να αναλύσετε τα πάντα και σιγά σιγά να καταλάβετε. Πρέπει να κατανοήσετε. Δεν πρέπει να σας υποσχεθώ. Δεν σας έχω υποσχεθεί τίποτα. Σας έχω πει ελάτε να μοιραστούμε τα πάντα. Πολλά είναι, δικά μας είναι. Λίγα είναι, πάλι δικά μας είναι. Έλα που είναι πάρα πολλά. Όλα τα δίκαια και τα δικά μας τα μοιραζόμαστε. Έτσι είμαστε όλοι μαζί και αυτοί είναι οι πολίτες. Έτσι δεν γίνεται να συζητάω κάτι πέραν έξω από εσάς. Γιατί είμαι στο σύνολο το κοινωνικό. Μαζί σας ξεκίνησα τον αγώνα. Θυμάστε, εγώ ξεκίνησα από τον αγώνα εδώ και πολλά χρόνια. Μετά έρθατε κι εσείς. Τώρα πώς γίνεται. Γίνεται κάποιος να μείνει πίσω. Πώς να μείνει πίσω. Αφού τώρα ενωνόμαστε όλοι. Αφού όλοι γινόμαστε ένας στόχος. Μια σφαίρα πυρός. Σε μια ψυχή, ένα σώμα. Μόνο έτσι θα νικήσουμε. Σας το έχω αποδείξει. Οι ενωμένοι είδατε τι έχουμε κάνει. Ωραία, να ενωθούμε ξανά πιο πολύ όλοι μαζί. Απάντες. Ξεκαθαρίζω τη θέση μου πλήρως. Αυτά τα άτομα είναι επεσχέδιοι προδότες. Μεγάλη προδοσία. Υπάρχουν χιλιάδες στοιχεία που με εντολή μου δεν έχουν βγει ακόμα. Δεν υπάρχει λόγος γιατί θα γελάει το καθεστώς με εμάς. Όμως μπορείτε να καταλάβετε τι έχει γίνει και από τις ενδείξεις και από αυτά που έχετε δει. Τα στοιχεία είναι χιλιάδες. Και τα στοιχεία είναι δικά σας, είναι των συνελλήνων. Δεν χρειάζεται να διαφωνήσεις με κάποιον τον οποίο σου δείχνει στοιχεία. Όχι μόνο δεν είναι έτσι, το πιστεύω. Είναι σαν να είμαστε παρέα όλοι μαζί, 10 άτομα, να πηγαίνουμε κάπου σε ένα δάσος μόνοι μας και κάποιος να δει κάτι. Και να μας πει ρε, κοιτάτε εδώ τι γίνεται. Τι θα του πούμε, άντε φύγε, φέρε μας αποδείξεις. Ωραία, ξύπνα, πες τι γίνεται τώρα, θα μας φάει, θα μας διαλύσει. Σου φώναξε ένας. Ένας φυλάει τσίλιες, δύο φυλάνε τσίλιες. Έχουμε βάλει φύλακες. Υπάρχουν φύλακες, δεν τους ξέρετε. Και πάντα θα υπάρχουν. Και όσο και να προσπαθήσει το καθεστώς, θα υπάρχουν φύλακες. Όχι μόνο στο ένα επίπεδο, μα και στα 12 επίπεδα. Πάντου υπάρχουν φύλακες. Έτσι λοιπόν μην ξεχνιέστε και μην παραπλανιέστε. Όπως το είπα και στα άλλα βίντεο. Τελειώσανε. Είναι επέσχετοι προδότες για μένα. Και όποιος βοηθάει αυτούς τους προδότες που θέλουν να είμαι φυλακή,
που θέλουν να διαλύσουν τον πλούτο, που θέλουν να διαλύσουν ή να κάνουν οποιοδήποτε άδικο σε μένα, στα οικονομικά εργαλεία, στο στόχο, στο σκοπό, στα καταστατικά που με τόσο αγώνα έχουν χτιστεί και έχουμε φτάσει εδώ με πραγματικά αγώνα. Ποιος θα πουλήσει μόνο τον αγώνα του τώρα για 5 μαλάκες, για 3, για 2, για 1, γιατί τον έχει φίλο? Πάρ το φίλο σου και φύγε. Πάρ το ένα σπίτι, όχι σε εμάς, μακριά από εμάς και να μην είναι όπου να είναι. Μαζεύτε όλα τα στοιχεία. Οργανωθείτε όλοι, γιατί το καθεστώς τώρα μας πολεμάει. Νομικά, οικονομικά, παντού. Πιέζει τον κόσμο και αυτοκτονεί. Υπάρχουν άνθρωποι που πήγαν να αυτοκτονήσουν και σώθηκαν και γλίτωσαν με εμάς. Γιατί ακούσαν ότι υπάρχει λύση. Μαζεύτε όλους αυτούς. Να είστε μάρτυρες σε όλα τα δικαστήρια. Να πάτε παντού να τους ξεσκίσετε, γιατί εδώ είναι η χώρα των Ελλήνων και δεν είναι καμιά ανής εταιρείας. Ούτε εταιρείας ελληνικής δημοκρατίας, ούτε ανεξάρτητης αρχής, ούτε κανένας κερατά. Αυτά τα χώματα είναι δικά μου. Και όλος ο πλανήτης είναι δικός μου και ξεκινάμε από την έδρα και τη φάση μας. Το καταλάβατε, συνέλληνες? Είναι τελειωμένα για μένα τα πράγματα. Πάρετε θέσεις. Ό,τι και να πάρετε, όποια επιλογή και να κάνετε, εγώ θα τη δεχτώ. Είτε απέναντί μου, είτε μαζί μου. Αν δεν είσαι μαζί μου, είσαι απέναντί μου. Και όταν υποστηρίζεις το άδικο που μου κάνουνε, παράγεις άδικο σε μένα και σας ρωτάω, ποιον έχω πειράξει και τι έχετε με μένα? Έχετε τίποτα? Έχεις κάτι με τα εργαλεία? Έχεις κάτι με την πολιτική? Έχεις κάτι με τα πρωτόκολλα? Ωραία, κάτσε απέναντι και μείνεις εδώ. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Ξεσηκωθείτε να πάρει φωτιά η Ελλάδα. Ξεσηκωθείτε σε όλα τα δικαστήρια και ζητάτε και διαλύστε το άδικο. Διαλύσετε το άδικο και πάρετε το δίκαιο μας πίσω. Το δίκαιο και το δικό μας θέλουμε και δεν θα ντρέπεσαι ποτέ να το φωνάξεις και να το γράψεις με μεγάλα γράμματα. Καταλαβες? Δεν θα ντραπείς ποτέ να κάνεις επίκληση, γιατί όλη αυτή η προογή είναι δική σου. Και άμα δεν θες να την δεις επίκληση, πες την ιστορία. Άμα δεν θες, πες την μύθο. Πες την αλήθεια. Άμα σε πειράζει η λέξη επίκληση, άστε την επίκληση. Πες την ιστορία, πες την πραγματικότητα, πες την ρεαλιστικότητα. Βγάλεις όποια ταμπέλα θέλεις, αλλά αυτή είναι η δικιά σου. Και αυτή τη δικιά σου πρέπει να τη θυμηθείς, γιατί έτσι είσαι χτισμένος και από αυτούς τους πρόγονους είσαι. Και αν δεν είναι πατέρα σου, όλος ο Όλυμπος και όλη η τεράστια, τα τεράστια αρχαία ονόματα, αλλά και αυτά που σου έχουν κρύψει, ποιο είναι μωρέ το γένος? Φαντάζεστε εμένα μετά από 1000 χρόνια να με αναγνωρίζουν και να λένε, ποιο είναι μωρέ το σωράει, να κάνει τον τώρα. Εδώ έχουμε τώρα τον άλλο, τον χαζάρο, τον γύφτονα που είναι πατέρα μα. Θυμηθείτε όλοι όσοι έχετε παιδιά να σα πούνε αύριο ότι δεν είστε οι γονείς σα. Θυμηθείτε ρε τι θα πάθετε. Βάτε με τη φαντασία σα. Και μη σα λένε φαντασμένου, να ξέρετε ότι τη φαντασία. Η φαντασία, αγαπητοί μου συνέλληνες, για να ξεκαθαρίσουμε και αυτό με όλα αυτά τα ζώα που λένε ότι μαλακία θέλουνε. Δεν μπορείς ποτέ να φανταστείς κάτι που δεν έχεις δει. Θα δεις κάτι και μετά θα το φανταστείς. Αν δεν το έχεις δει, δεν μπορείς να το φανταστείς. Που σημαίνει, έχεις δει έναν ωραίο χώρο, πλασματικό ή μη αληθινό ή ψεύτικο. Έχεις δει ένα χώρο και μετά τον φαντάζεσαι πως θες να είσαι μέσα εκεί. Άρα η φαντασία είναι επί του πραγματικού. Δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει. Έχεις δει μια ωραία παραλία, έχεις δει ένα ωραίο μέρος. Δες, αυτό είναι πολύ ωραίο και θα πεις και τη μαλακία ότι είναι παράδεισος. Λες και ένα μαγαζί στην Μύκονο, γιατί αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν ψάχνετε για παράδεισο, παιδιά, όνομα μαγαζιών είναι. Θα δεις ένα ωραίο μέρος και μετά θα φανταστείς ότι θα ήθελες να ήσουν εκεί. Αλήθεια. Ωραία. Να φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε τα αξιακά μας, έχουμε τον πλούτο στη διάθεσή μας και χτίζουμε την Ελλάδα όπως την γουστάρουμε. Και δεν θα υπάρχει κανένα άδικο γύρω μας και δεν θα υπάρχει κανένας να πεινάει και δεν θα πέφτει κανένας από κανένα μπαρκόνι, γιατί έχουν βγάλει κάποια διατάγματα και κάποια φεκ κάτι δανειστές και κάτι εκτελεστές μας που δεν είναι καν άνθρωποι. Γιατί αφού το κάνει για μένα, γιατί το κάνει σε μένα και δεν μπορεί να φανταστεί ότι να έρθει στη θέση μου, να έρθει στη θέση μου ή στη θέση του και να κάνει την προσομοίωση, τον νόμο της προσομοίωσης. Να ο νόμος της προσομοίωσης. Όλοι αυτοί που βγάζουν διατάγματα ή που εκτελούν τόσο αδικία, έχουν κάνει προσομοίωση ποτέ στα παιδιά τους, στη μάνα τους? Ε? Ψηφίσανε αυτά τα παιδιά εκεί μέσα να αλλάζει φίλο ο κόσμος, να γεννιέται. Μάλιστα, να κάνει ό,τι θέλει. 15 χρόνια το παιδί έχει άποψη. Πολύ ωραία, βέβαια. Στα παιδιά τους το κάνανε προσομοίωση. Στα κόνια τους. Και μετά τα παιδιά των παιδιών τους τι θα γίνουνε?
Βλέπετε που δεν έχει κάνει κανείς προσομοίωση. Αγαπητοί συνελληνές, δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες. Είμαστε σε ένα τεράστιο σκαλοπάτι και σε ένα μετέχμιο. Ή περνάμε το μετέχμιο και νικάμε, ή μένουμε πίσω και χανόμαστε. Γιατί θέλω να φανταστείτε όλοι. Βγάλετε το μυαλό σας στην Ελλήνων Συνέλευση και βγάλετε εμένα. Δεν υπάρχω εγώ, δεν υπάρχει Ελλήνων Συνέλευση, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που έχει γίνει. Και υπάρχει τι, το καθεστώς μέσα. Προχωράτε. Ξεχάστε με. Τραβάτε στα κόμματα, τραβάτε στις εκκλησίες, τραβάτε για προσευχές, τραβάτε και στο Άγιο Όρος να προσευχηθείτε, τραβάτε στους παπάδες να ξεμολογηθείτε, τραβάτε που θέλετε. Πηγαίνετε. Αν κάποιος άλλος έχει κάτι άλλο πλην τούτου και είναι στον αγώνα και προδίδει, θέλω να μου πει γιατί δεν έκανε αυτά που λέει να κάνει τώρα εδώ σε εμάς και δεν τα έκανε πριν από εμάς. Και κάθεται μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στον οίκο του γένους να λέει ό,τι μαλακία θέλει για να κάνει υποτίθεται διάσπαση, γιατί δεν κάνει διάσπαση, κάνει σύσπαση και μας πάει τα νεύρα. Αυτό μας κάνει. Γιατί αν είχε κάνει διάσταση θα έχει ανοίξει γραφή αλλού, 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 αλλού και θα είχε κάνει διάσπαση. Ενώ δεν κάνει διάσπαση, κάνει σύσπαση. Και με τη σύσπαση προσπαθεί να τα σπάσει όλα. Εκτός από τα νεύρα, να σπάσει και αυτό που κάναμε. Και αυτό που έχουμε κατασκευάσει. Και αυτό που έχουμε χτίσει. Που έχουμε δημιουργήσει. Βλέπετε λοιπόν πόσο απλό είναι το θέμα. Δεν κάνει διάσπαση, σύσπαση κάνει. Και έχουμε πονέσει όλοι. Και τώρα λοιπόν θα κάνουμε διάσπαση. Θα ξεχυθούμε παντού. Θα ανοίξουμε παντού γραφεία. Θα στείλουμε στο διάλογο όλα αυτά που μας. Τα καρκινώματα. Και φεύγει από κοντά μας. Και προχωράμε δυνατή. Είναι τελειωμένο το θέμα. Όποιος θέλει φεύγει. Όποιος θέλει κάθεται. Αν έχει που να πάει, να πάει. Δεν έχει που να πάει, να μείνει εδώ γιατί δεν είναι μονόδρομος. Και είναι μονόδρομος. Και για όλους είναι μονόδρομος. Και ακόμα αυτοί που είναι σκλαβωμένοι και σε βρίζουν σήμερα είναι μονόδρομος για αυτούς και περιμένουν και λένε: εμείς σας βρίζουμε, ρε. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Γιατί αν δεν το κάνουμε, θα πεινάσουν τα παιδιά μας και θα αυτοκτονήσουμε κι εμείς. Εσείς, ρε, συνέλληνες πολεμίστες. Γιατί δεν πολεμάτε, δεν το βλέπετε. Αυτό βλέπετε. Και εμείς το βλέπουμε. Αλλά εμείς δεν έχουμε άλλη λύση να κάνουμε κάτι άλλο. Το βλέπουνε. Πιέζονται αυτά που κάνουν. Δεν θέλουν να τα κάνουν. Ούτε αυτά που λένε στα κανάλια. Πόσο ευχάριστο του είναι να λέει ψέματα στα κανάλια και να λέει μαλακίες. Άμα δεν το κάνει, δεν θα είναι εκεί, θα απολυθεί. Και αν μόνο θα απολυθεί, θα πάει και στο κακούργημα, θα τον δέσουν, θα τον βγάλουν τα άπλυτα στη φόρα, θα γίνει τη κακομοίρα, θα γίνει. Διαλύθηκε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μόνο εμείς μπορούμε. Και επειδή εμείς μπορούμε, θα το κάνουμε. Και έτσι θα έρθουν όλοι. Θέλω να συμπληρώσω το εξής. Εκεί που ήταν τα γραφεία της Καλλιθέας, που είναι τα γραφεία της Καλλιθέας, στον επάνω όροφο, είναι επιγόντως ανάγκη να συσταθεί η περιφερειακή κεντρική διοίκηση εξωτερικού. Ώστε όλα τα γραφεία του εξωτερικού, ό,τι ανοίγουν, να έχουμε άποψη και να μην πελαγώνουμε και να ενημερώνουμε τα αδέρφια μας στο εξωτερικό, όπου είναι πάρα πολύ δυνατοί και έχουν ανάγκη να μας ακούνε, να τους ενημερώνουμε, αλλά και να βοηθάνε από το εξωτερικό. Γιατί η βοήθεια θα έρθει από έξω προς τα μέσα. Από μέσα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς. Οι τεράστιες βοήθειες θα έρθει από έξω προς τα μέσα. Από το Βέλγιο, από τη Γερμανία, από την Αυστραλία, από την Αμερική. Η Αμερική θέλει βοήθεια. Είναι να ανοίξουμε τόσα γραφεία. Πρέπει να ανοίξουμε γραφεία. Έτσι λοιπόν, σε όλους σας, όσοι μπορούν να θεσπίσουν την εσύ κεντρική περιφερειακή διοίκηση απανταχού της Γαίας για εσύ εξωτερικού. Τα γραφεία είναι διαθέσιμα για τους υπολογιστές τους μέσα και πέρα, δεν ξαναπάει ούτε ο Βασίλης, ούτε η Βίκη, ούτε κανένας. Είναι η εσύ Καλλιθέας και στον επάνω όροφο. Θα γίνει η περιφερειακή διοίκηση εξωτερικού απανταχού της Γαίας. Η Αυστραλία έχει 3 γραφεία, δεν ξέρω πώς έχει, 4. Η Γερμανία, τα παιδιά παλεύουν. Στην Αμερική παλεύουν οι συνέλληνές μας να τους βοηθήσουμε όλοι. Στο Βέλγιο γραφεία, Νορβηγία. Όλοι λοιπόν από τις εσύ εξωτερικού να στείλετε ποιους εκπροσώπους θέλετε να σας εκπροσωπούνε, ώστε να διατηρηθεί ένα γραφείο με στοιχεία που έχουμε γραφεία, και όχι να μας τα λέει από το Facebook που έχουμε γραφεία, να είναι κάτω όλα τα γραφεία του εξωτερικού. Η Κύπρος μας να ανοίξει 6 γραφεία, είναι να ανοίξουν οι Κύπροι μαζί όλοι, να ενωθούμε, η Κύπρος είναι δίπλα, να ενωθούμε όλοι απανταχού της Γαίας. Το Ελλάνιο Γένος είναι παντού και είναι η ώρα του Ελλάνιο Γένους, είναι η ώρα των Ελλήνων, είναι η ώρα η δικιά μας. Είναι η ώρα και η αρχή του τέλους το δικού τους, η αρχή δικιά μας. Πρέπει να το καταλάβετε όλοι. Άρα λοιπόν, ας μην προτείνω ακόμα, αν και έχω να προτείνω,
άξια στελέχη για το εξωτερικό, αλλά μπορεί να μην είναι στην Αθήνα. Τα γραφεία στην Αθήνα είναι διαθέσιμα να συγκροτηθεί αμέσως και να προτείνεται άτομα για την περιφερειακή διοίκηση, 15 μελές για την περιφερειακή διοίκηση απανταχού της υγείας του εξωτερικού, ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση σε Skype, σε πληροφορίες, τα πάντα, να ενημερώνουν, ακόμα και να βγάζουν και αυτά που θέλουμε σε άλλες γλώσσες, στα γερμανικά, στα αγγλικά, ώστε να διατίθονται παντού. Και όποιος θέλει να σηκώνει το τηλέφωνο ή το Skype και να μιλάει με την Ελλάδα, είτε για καινούριο γραφείο, είτε για να μας δώσει κάποια πληροφορία, είτε να μας δώσει κάποιο στοιχείο, είτε για να μας βοηθήσει. Αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Ο Μπάρδας είναι ένα οργανωτικό στοιχείο, ο Μπάρδας ο Κώστας ένα πολύ καλό οργανωτικό στοιχείο που έμαθα ότι είναι στην Ελλάδα αυτόν τον καιρό και θα μπορεί να αναλάβει ένα τέτοιο εγχείρημα. Και άλλα παιδιά του εξωτερικού, η Νορβηγία, ο Παρασκευάς από τη Γερμανία να είναι online, ο Λουκαρέας. Και άλλα παιδιά από το Ρότσεστερ, τα παιδιά στην Αμερική, από το Βέλγιο. Το Βέλγιο το χρειαζόμαστε να δυναμώσει, έχει πολλούς Έλληνες και είναι τα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης και είναι και τα δικαστήρια, τα παγκόσμια, τα ευρωπαϊκά, όπου μπορούμε να τους τεινάξουμε τα μαλλιά στον αέρα. Πρέπει να οργανωθούμε γρήγορα. Πρέπει σε μια εβδομάδα το πολύ να οργανώσετε την περιφέρεια, να κάνετε εκλογές όμορφα με τα πρωτόκολλα όπως κάνουμε και να έχετε ένα 15 μελές της κεντρικής περιφερειακής διοίκησης με το ίδιο διαφημί της κεντρικής, έτσι. Όλες οι περιφέρειες έχουν το ίδιο διαφημί. Ώστε να τρέξει το εξωτερικό και να δυναμώσουμε έξω. Έχουμε τόσους Έλληνες, τόσους αδέρφια μας που δεν ψηφίζουν ποτέ και σε αυτή τη χώρα γίνονται. Αν ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού, αυτή η χώρα δεν θα μπορεί να την ξαναπειράξει κανένας και τα δικαιώματά μας θα είναι σε όλο τον πλανήτη, γιατί είμαστε σε όλο τον πλανήτη, γιατί είμαστε παγκόσμιοι, γι' αυτό είμαστε σε όλο τον πλανήτη. Είμαστε σε όλο τον πλανήτη. Να θυμηθούν όλοι τις ρίζες τους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στις θέσεις σας όλοι. Ούτε ένα μέτρο πίσω. Όλοι μαζί. Κάφτε τα πάντα. Όλες οι καρδιές να πάρουν φωτιά. Να ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα. Είναι η ώρα, είναι η ώρα των Ελλήνων. Έχετε εκπαιδευτεί καλά. Ξέρετε χιλιάδες πράγματα. Μεταβιβάστε τα, μιλήστε ομιλίες σε Skype. Μιλήστε παντού. Ανοίχτε γραφεία παντού. Να κάνετε ανοιχτά ομιλίες παντού. Σε σπίτια. Μαζευτείτε 30-40 άτομα και ενημερώστε τους τα δικαιώματά τους. Τι θα κάνουν, δικιά τους, δικιά αδερφέ. Αυτά είναι. Κοίτα τα, έλα εδώ, δικά σου είναι. Έλα, πάμε μαζί. Βάλτε όλους τους συνταξιούχους κάθονται. Από ανία θα πεθάνουν και από τα χάπια. Βάλτε τους έξω. Να ενημερώσουν τον κόσμο, να ενημερώνουν τις οικογένειές τους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.